Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV. Να ξεκινήσουμε με ένα συμβάν πολύ πρόσφατο, πριν από λίγη ώρα. Παρέμβαση πραγματοποίησαν μέλη του Συλλόγου Ιντιφάντα σε ομιλία εκδήλωση στην οποία παρίστατο ο Ισραηλινός πρέσβης για πρώτη φορά, όπως σημειώνεται από ειδησιογραφικά, στην Ελλάδα, στην οποία γινόταν αποτίμηση των ωφελών, όπως θεωρούν οι διοργανωτές, της στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας. Το βίντεο που βλέπετε μπορούμε να το δούμε σε πλήρη οθόνη. Free Palestine! Σολιτάρι, παρακαλώ, Ισραήλ θέλει. Παρακαλώ. Σταματήστε τα βασανιστήρια στις Ισραηλινές φυλακές. Stop torturing Israeli Jews. Boycott Israeli apartheid. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Σταματήστε τα βασανιστήρια στις Ισραηλινές φυλακές. Stop torturing Israeli Jews. I said, ladies and gentlemen, Mr. Chairman, distinguished guests, I want to address two issues today. First, let's talk a little bit about Israel, and then... Κάποιο μέρος του ακροατηρίου, με συγχωρείτε, χειροκρότησε την παρέμβαση, ενώ οι ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από αστυνομικούς με πολιτικά, όπως είδατε και στο βίντεο, και δεν έχουμε ακόμα επαφή μαζί τους. Να περάσουμε στο δελτίο μας. Με διαδικασίες εξπρές, η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στην κρατικοποίηση της Proton Bank. Η περίοδος Λαβρεντιάδη προκάλεσε στην τράπεζα ζημιά η οποία υπολογίζεται στα 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά το κόστος για τη σωτηρία της τράπεζας θα φτάσει τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τα κρατικά ταμεία. Οι ανησυχίες περί κρατικοποίησης των ελληνικών τραπεζών στον απόϊχο των σεναρίων για κούρεμα του ελληνικού χρέους, σε συνδυασμό με την ένταξη της Proton Bank στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, βήθησαν χθες τις τραπεζικές μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αυξημένη κατά 25% θα είναι η τιμή του φυσικού αερίου για περίπου 230.000 καταναλωτές στην Αττική, σύμφωνα με τα νέα τιμολόγια της ΕΠΑ Αττικής που έχουν τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, η διαμόρφωση της τιμής του φυσικού αερίου κάθε μήνα θα βασίζεται στο κόστος προμήθειάς του από τη ΔΕΠΑ και δεν θα συνδέεται πλέον με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Μηνυτήριες αναφορές έχουν γίνει σε σχολεία όλης της χώρας, όπου υπήρξαν ζημιές και άλλα φαινόμενα ανομίας, με τις οποίες ζητείται και η αποζημίωση των ζημιών από τους δράστες ή τους κηδεμόνες τους, εφόσον είναι ανήλικοι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, το Υπουργείο ορίζει ότι θα αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες διδασκαλίας, με περικοπή των περιπάτων και εκδρομών, αξιοποίηση των σχολικών εορτών, επιπλέον διδακτικές ώρες μετά την ολοκλήρωση του ημερησίου προγράμματος, μαθήματα τα Σάββατα και πιθανή παράταση του διδακτικού έτους. Ολοκληρώθηκε σήμερα η ακροαματική διαδικασία της δίκης των Σίμου Σεϊσίδη και Άρη Σιρινίδη με την κατάθεση των μαρτύρων υπεράσπισης του Άρη Σιρινίδη και τις απολογίες των κατηγορουμένων στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθήνας. Ο Σίμος Σεϊσίδης είπε ότι αυτή η δίκη γίνεται για να δικαιολογήσει τον πισόπλατο πυροβολισμό του που του τσάκισε το πόδι. Όπως ανέφερε, ο ίδιος προσπάθησε μόνο να φύγει τρέχοντας, δεν επεδίωξε καμία σύγκρουση, γι' αυτό και δεν έβγαλε όπλο. Ο Άρης Σιρινίδης αναφέρθηκε στο ιστορικό των πολιτικών διώξεων από την εποχή που δίωκαν τους αντάρτες μέχρι σήμερα. Όποιος κινείται, διώκεται για να τρομοκρατηθεί, ανέφερε, η αγωνιζόμενη κοινωνία. Αναφέρθηκε στην έννοια της αλληλεγγύης, όπως αυτή εκφράστηκε έμπρακτα, διαχρονικά, και ξεκαθάρισε πως για τον ίδιο ήταν αδιανόητο να μην εκφράσει την αλληλεγγύη του σε έναν σύντροφο και φίλο όπως ο Σίμος Σεϊσίδης, που βρέθηκε στο στόχαστρο των διοκτικών μηχανισμών. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των συνδικάτων ενάντια στα μέτρα που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με αιχμή τις εργασιακές σχέσεις. Σε κοινή συνέντευξη τύπου σήμερα, Γεσέα και ΑΔΔ προανήγγυλαν ότι οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν με διάφορους τρόπους. Σε απεργία διαρκείας,
Προχωρά από σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στα Πετρελαιοειδή. Στάση εργασίας από τις 11.30 ως τη λήξη του ωραρίου πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει 3 ώρες στάση εργασίας και για την απογευματινή βάρδια. Στάση εργασίας τις ίδιες ώρες θα πραγματοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί και την Πέμπτη. Νέες συνεδριάσεις για τον καθορισμό της περαιτέρω στάσης τους πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής. Χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς θα παραμείνει η Αθήνα την Πέμπτη. Με κλιμακούμενες κινητοποιήσεις προειδοποιεί η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ κινητοποιήσεις προαναγγέλουν και οι εργαζόμενοι στα λιμάνια. Οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν με τη Γενική Πανεργατική Απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι στην 48ωρη απεργία 18 και 19 Οκτωβρίου της ΓΕΣΕΕ συμμετέχει και η ΟΤΟΕ με αποτέλεσμα να μείνουν κλειστές οι τράπεζες και αυτές τις 2 ημέρες. Ένοπλες συγκρούσεις σημειώνονται μεταξύ καθεστωτικών δυνάμεων και ενόπλων στη Συρία, οι οποίοι ένοπλοι πιστεύεται ότι προέρχονται από τμήματα του στρατού που έχουν αυτομολύσει. Οι νεκροί από τις συγκρούσεις του τελευταίου 24ωρου ανέρχονται σε 31, με τα περισσότερα θύματα να προέρχονται από την περιοχή της Χόμς. Ο πρόεδρος Άσαντ υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις για άλλη μια φορά, ενώ επιστρατεύει και θρησκευτικούς ηγέτες. Χαρακτηριστικό είναι ότι ανώτερος, Σουνίτης νομοδιδάσκαλος, απείλησε με επιθέσεις αυτοκτονίας στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που ληφθούν στρατιωτικά μέτρα κατά της κυβέρνησης της Συρίας. Η οικολογική καταστροφή στη Νέα Ζηλανδία, το ναυάγιο δεξαμενόπλοιου κοντά σε τουριστικό θέρετρο της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο απειλεί πετρελαιοκοιλίδα, είναι η χειρότερη θαλάσσια οικολογική καταστροφή στην ιστορία της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος Νικ Σμιθ. Το πλοίο Ρένα, που προσάραξε σε Ύφαλο, σε κόλπο της Νέας Ζηλανδίας, προκαλώντας οικολογική καταστροφή, είναι ελληνικών συμφερόντων. Εκφράζονται ερωτηματικά για το κατά πόσον ελέγχθηκε το αξιόπλο του πλοίου από τις αρχές. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι βραδινές μας ειδήσεις. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.